Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο σκοτάδι παραμένουν οι αγροτικοί σύλλογοι σχετικά με την πορεία της ψηφιοποίησης, η οποία συνδέεται άμεσα με την καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζητούν αφενός λύσεις στο πρόβλημα που έχει ανακύψει και αφετέρου να λάβουν τις ενισχύσεις τους πριν από τις γιορτές. Αγωνιούν καθημερινά οι αγρότες σχετικά με την καταβολή των επιδοτήσεων, καθώς η διαδικασία της ψηφιοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των δικαιούχων. Οι περισσότεροι αγροτικοί σύλλογοι δεν έχουν ενημερωθεί για την πορεία της διαδικασίας. Σαν σύλλογος δεν έχουμε ενημέρωση από πουθενά. Ό,τι ακούμε, τα ακούμε από τα κανάλια. Τον τελευταίο καιρό βλέπω τον κύριο Αντινομάρχη και πολλούς εκπροσώπους κομμάτων να αλληλοκατηγορούνται ότι φταίει ο τάδε και ο τάδε. Οι αγρότες δεν φταίνε σε τίποτα εάν δεν κάνουν όπως Χριστούγεννα δηλαδή. Γιατί όπως ξέρετε δεν έχουν πληρωθεί από τις ελιές, οι τιμές ήταν μειωμένες, πρόβλημα με περσινές τιμές έχουμε που δεν πληρωθήκαν, οπότε είμαστε σε απαγοήτευση. Να προσέξουν οι κύριοι και κύριοι αρμόδιοι, μην ξεσηκωθεί αγροτικός κόσμος. Γιατί αν ξεσηκωθεί αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή, θα γίνει μεγάλο μακελιό. Ας το προσέξουν. Δεν έχουμε ενημέρωση από πουθενά, ούτε Μπασιγιές, ούτε Σιδασέ, ούτε Νομαρχία, από πουθενά, πουθενά, πουθενά. Δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται η ψηφιοποίηση σε ό,τι αφορά την Ορμήλια, παραδείγματος χάρη? Δυστυχώς όχι, ό,τι ακούμε από τα κανάλια. Και σίγουρα είναι πολλά τα χρήματα των επιδοτήσεων που έχουν να λάβουν οι αγρότες της Ορμήλας. Οπωσδήποτε είναι τα χρήματα πολλά και περιμένω να κάνω Χριστούγεννα με αυτά τα χρήματα. Γιατί από την δουλειά έχει άτομα που δεν πήραν, πληρώσαν από την τσέπη τους τα μεροκάματα και δεν πήραν φράγκο. Εκτός από τις επιδοτήσεις, οι αγρότες έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα, όπως η μη πληρωμή από τους εμπόρους για την παραγωγή της βρόσιμης ελιάς που παρέδωσαν. Με τον ένα και με τον άλλο που ζητάουν, εγώ λέει πληρώθηκα, άλλος δεν πληρώθηκα, άλλος πήρα το 20, άλλος πήρα το 30, δηλαδή ούτε για τα μεροκάματα, για τα έξοδα. Είχα προκαταβάλει χρήματα για τα δικαιώματα, τα οποία γίνονται κάθε καλοκαίρι περίπου. Αυτή τη μεριά, αν και μας τάξαν ότι θα τα πάρουμε πίσω, μέχρι και στιγμής δεν έχουν πάρει ούτε φράγκο. Εσείς ανήκετε στην Ένωση του Πολυγύρου? Η Ορμήλια ανήκει σε δύο ενώσεις, Πολυγύρου και Μουδανιών. Εγώ προσωπικά ανήκω στον Μουδανιών. Και έπρεπε τα χρήματα αυτά να σας επιστραφούν? Από ό,τι λένε οι αρμόδιοι έπρεπε να μας επιστραφούν, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, δεν έχουμε πάρει τίποτα μέχρι στιγμής. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στη τηλεόραση Σούπερ ο αρμόδιος αντινομάρχης Δημήτρης Τζιρίτης. Όσοι είναι πάνω από τους αγρότες δεν δουλεύουν και δεν νοιάζονται και δεν νοιάστηκαν ποτέ για τους αγρότες. Ξέραμε όλοι γιατί η ψηφιοποίηση είναι κάτι που του ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση από πέρσι, το 2008. Και έδωσαν παράταση και το 2009. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να έχουμε τελειώσει. Έπρεπε δηλαδή, αν ήμασταν σοβαρό κράτος, αν ήμασταν σοβαρό Υπουργείο και ήμασταν σοβαρό συνεταιριστικό κίνημα, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από πέρσι. Δεν ξεκίνησε για δικού τους λόγους. Εμείς δεν μπορούμε να επισέλθουμε στα δικά τους καθήκοντα και στη δική τους εκεί διαδικασία. Όμως, κάνουμε σκέψεις απλές. Τον Μάιο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συνδρομής των δικαιωμάτων στις 15 Μαΐου και ξεκίνησαν, έπρεπε αμέσως να ξεκινήσουν την ψηφιοποίηση. Ήξερα ότι είναι δύσκολα. Θα έπρεπε λοιπόν να πολλαπλασιάσουν το προσωπικό που ασχολείται, να αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους και να έχουν τελειώσει. Δεν το έκαναν. Τώρα ποιος φταίει? Το Υπουργείο λέει ότι έδωσε κονδύλιο στην Πασαγιές. Η Πασαγιές λοιπόν θα έπρεπε να δώσει εντολή στις ενώσεις να ξεκινήσουν και να τελειώσουν. Και βεβαίως να τις πληρώσει. Οι ενώσεις λένε ότι δεν τις πλήρωσε για την ψηφιοποίηση αυτά τα λεφτά που πήραν για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και προσπαθούν μέσα από αυτά τα λεφτά. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει τούτο. Θα έπρεπε 15 Μαΐου οι ενώσεις να πούν στην Πασαγιές ότι εμείς για να τελειώσουμε την ψηφιοποίηση μέχρι τον Οκτώβρη θέλουμε αυτά τα χρήματα, αυτό το υπαλληλικό δυναμικό, αυτό το λογισμικό για να ξεκαθαρίζουμε. Από την άλλη μεριά. Μας λείπουν ορθοφωτοχάρτες από πολλές ενότητες περιοχές. Υπάρχει η σύμβαση της Πασαγιές με την Αγροή που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα που μιλάμε και στην Ένωση Μαδαϊών και στην Ένωση Πολυγύρου και στην Ένωση Αρνέας λείπουν ορθοφωτοχάρτες. Πέρα από την
από το μπέρδεμα ήρθαν ορθοφωτοχάρτες της Ορμίγιας στον Πολύγερο. Οι άνθρωποι της Ορμίγιας έκαναν την εργοποίηση των δικαιωμάτων στα Μουδανιά, πλήρωσαν πάρα πολλά λεφτά που δεν τους τα έδωσαν πίσω ποτέ, ενώ οφείλουν κατά τον νόμο να τους τα δώσουν. Έρχονται τώρα να κάνουν ψηφιοποίηση στον Πολύγερο και λέω: Πολύγερος, ξαναπληρώστε με για να κάνω ψηφιοποίηση. Η Ένωση Μουδανιών λέει στον Πολύγερο: Δώσ' μου τους ορθοφωτοχάρτες, γιατί εμένα με πλήρωσαν αυτοί οι άνθρωποι να το κάνω δωρεάν. Δεν τις δίνει. Έτσι, μέσα από αυτόν τον κυκαιώνα, λοιπόν, πολλοί φοβούμε ότι οι παραγωγοί δεν θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα. Ας το έχουν κατανοήσει, συγκεντρώσει το λέμε, τους βουλευτές τους έχουμε διαμηνήσει. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι κυβερνώντες που ρίχνουν τον μπαλάκι στον ένα και στον άλλο, να μην ξυπνήσουν οι αγρότες. Αυτό το επαναλαμβάνω. Αν ξυπνήσουν, δεν θα τους χωράει να καθίσουν πουθενά.